Lucy, I'd like to wish you all a very successful 2 weeks on orbit, and with that, close and lock your visors and initiate O2 flow. Roger, thanks, Andy, and make sure the lights are on. Okay, I'm ready. Caps in, visors down, 02 on. Εδώ χρειαζόταν ο δρόμος να διαπλατηθεί, ο δρόμος που οδηγεί προς το θολοποτάμι. Ο δρόμος διαπλατήθηκε πριν 10 χρόνια και σε αυτό τα έργα βρέθηκε ένας αρχαιολογικός χώρος εδώ πέρα πίσω μου, ο οποίος σήμερα πια είναι μια παράγκα. Μια παράγκα με αλουμίνια και με ελενίτ, με τσιμέντα και με τίποτα. 10 χρόνια τώρα δεν έχει μπει μια ενδεικτική πινακίδα από την αρχαιολογική υπηρεσία, από το Υπουργείο Πολιτισμού, που να ενημερώνει τον κόσμο ότι εδώ πέρα κάτι βρέθηκε, κάτι είναι αυτό. Λένε ότι είναι ρωμαϊκό. Αν μπείτε και το δείτε, μόνο ρωμαϊκό δεν μοιάζει, ρωμαϊκών χρόνων δεν μοιάζει. Περισσότερο μοιάζει με μυκηναϊκό. Αλλά, πάση περιπτώσει, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ως Έλλην πολίτης έχω δικαίωμα να ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που βρίσκεται εδώ πέρα πίσω. Και αυτός που πρέπει να με ενημερώσει, το Υπουργείο μου, δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Αντίθετα, έχει αφήσει όλον αυτόν εδώ το χώρο, σε αυτά τα κακά μαύρα χάλια που βλέπετε, να είναι ένα σκουπιδαριό, να περνάνε τα αυτοκίνητα και τα σκουπίδια να μπαίνουν μέσα και κανείς να μην ξέρει τι είναι αυτό. Αν είναι ένας τάφος ρωμαϊκών χρόνων που λένε, δεν θα πρέπει να υπάρχει μια πινακίδα εδώ πέρα που να ενημερώνει τους περαστικούς να κάνουν μια στάση να το δούνε. Εάν δεν είναι, τότε να μας πούν τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, μια πινακίδα πόσο κοστίζει σε αυτόν τον πλανήτη? Στην διαπλάτηση του κεντρικού δρόμου που οδηγεί προς την Νότια Αχείο, καθώς ανοιγόταν αυτός ο δρόμος, βρέθηκαν αυτά εδώ τα ερείπια, που είναι λείψανα από έναν τάφο ρωμαϊκής εποχής. Ρωμαϊκή τάφη. Mm-hmm. Λένε οι αρχαιολόγοι που τα είδαν, είπαν ότι είναι ρωμαϊκό νεκροταφείο. Βρισκόμαστε ανατολικά του χωριού, στην περιοχή Βίγλα. Η περιοχή εδώ Βίγλα ονομάστηκε γιατί στα χρόνια των πειρατών υπήρχε μεγάλο χτίριο, παρατηρητήριο για να ειδοποιεί, άναβα φωτιές για να ειδοποιεί τους κατοίκους να μπαίνουν μέσα στα τείχη του Μεσαιωνικού χωριού. Αυτή η τάφη είναι μια δεκαετία που βρέθηκαν, δεν έγινε τίποτα, παρέμειναν έτσι όπως όταν βρέθηκαν. Απλώς έγινε αυτή η σκεπή και γύρω γύρω περιφράχτηκαν με τσιμέντο. Ναι, δεν είναι τρόπος αυτός βέβαια να αναδειχθεί ένας αρχαιολογικός χώρος. Οπωσδήποτε. Και φυσικά μια πινακίδα θα έπρεπε να υπάρχει να ενημερώνει τους φιλίστορες. Ναι, ίσως θα έπρεπε να γίνουν και άλλες ανασκαφές, γιατί αυτό έτυχε στο πέρασμα του δρόμου να φανεί. Μπορεί να υπάρχουν και δίπλα. Σαφώς. Και πάνω και σίγουρα. Σαφώς. Πάντως είναι κάτι από την ρωμαϊκή εποχή ζωής στο Θολοποτάμι. Έτσι, ναι, από τη ρωμαϊκή εποχή. Στην εποχή του Θολοποταμιού. Οπότε περιοχή. Υπήρχε χωριό από τότε, υπήρχε οικισμός τουλάχιστον. Mm-hmm. Μάλιστα. Άλλο τίποτα δεν ξέρουμε για εδώ? Όχι, αυτά μόνο, τα λίγα.